Κύριε Γερουλάνη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Λοιπόν, θέλω μοιραία να ξεκινήσουμε από τις εξελίξεις με αιχμή την τουρκική προκλητικότητα. Mm. Είστε ένας άνθρωπος που στο παρελθόν διατελέσατε και σύμβουλος του τότε Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου. Επομένως, η άποψή σας έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Κοιτάξτε, το θέμα είναι όλες αυτές τις αναλύσεις τις κάνεις μέσα στο πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται η χώρα αυτή τη στιγμή. Και η χώρα σίγουρα μετά τα μνημόνια βρίσκεται σε μια αδυναμία. Άρα για να αντιμετωπίσει τέτοια θέματα θέλει σύμπραξη όλων των πολιτικών κομμάτων. Είναι ηρωνία να λέμε ότι ένα θέμα είναι εθνικό θέμα, αλλά να το αντιμετωπίζουμε κομματικά. Το ίδιο ισχύει για τα ελληνοτουρκικά, το ίδιο ισχύει για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Όλα αυτά είναι εθνικά θέματα τα οποία πρέπει να υπάρχει σύγκληση των πολιτικών αρχηγών, να παίρνουν αποφάσεις από κοινού και να τις υπερασπιζόμαστε από κοινού. Εντάξει, η προκλητικότητα της Τουρκίας έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μας έχει προειδοποιήσει ότι τα θέματα της ΑΟΣ θα γίνουν θέματα τα οποία η ίδια θα αμφισβητήσει. Άρα από εκείνη την ώρα έπρεπε εμείς να χαράξουμε τη στρατηγική μας με βάση αυτό το οποίο γνωρίζαμε. Πιστεύω ότι δεν είναι αργά πάντως να γίνει ειδικά εν ώψη των εκλογών, να υπάρχει μια σύμπραξη των κομμάτων έτσι ώστε η μετάβαση από την μία κυβέρνηση στην άλλη, ό,τι είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, να γίνει όσο πιο ομαλά γίνεται και με ένα εθνικό μήνυμα απέναντι στην Τουρκία ότι η εκλογική περίοδος δεν είναι μία περίοδος αστάθειας για τη χώρα. Τώρα να σας πάω λίγο στα αυτοδιοικητικά, διότι έτσι είχατε μία πολύ καλή πορεία, ένα πολύ καλό ποσοστό, αν αναλογιστεί κανείς την ισχύ του Κινάλ και τηρουμένων των αναλογιών. Και με δεδομένο το ποσοστό που καταφέρατε να συγκεντρώσετε, θα σας ρωτήσει κανείς γιατί δεν είστε υποψήφιος στις εθνικές εκλογές. Να ξεκινήσουμε ανάποδα. Καταρχήν να πούμε γιατί ήταν επιτυχημένο το ποσοστό αυτό το οποίο πήραμε στην Αθήνα. Τι κάναμε, πήραμε μεγάλες ιδέες, ένα όραμα για την πόλη. Το κάναμε φραγκοδίφραγκα, το κάναμε κάτι απτό στην καθημερινότητα του πολίτη και το πήγαμε στο δρόμο. Πήγαμε δηλαδή και μιλούσαμε με κάθε Αθηναίο για τα προβλήματά του και τι είναι οι λύσεις που προτείνουμε. Πιστεύω ότι αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά. Βεβαίως πήγαμε, κάναμε τα κανάλια, κάναμε τις συνεντεύξεις, κάναμε όλα αυτά τα οποία έπρεπε να κάνουμε, αλλά βγήκαμε στο δρόμο. Και η επαφή του πολιτικού με το δρόμο είναι κάτι που έχει χαθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι πολιτική χωρίς την ανθρώπινη επαφή δεν υπάρχει. Άρα είναι τεράστια σημασία να το πάρουν αυτό το μήνυμα όλα τα πολιτικά κόμματα, ότι ο άνθρωπος ο οποίος θα κατεβεί στον δρόμο και θα μιλήσει με τον κόσμο ένα προς ένα, είναι αυτός που μπορεί να κάνει τη διαφορά τελικά. Και αυτό το πετύχαμε. Τώρα, εγώ μέσα σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία δεσμεύτηκα ότι θα μείνω για την Αθήνα, ότι κατεβαίνω για την Αθήνα και θα μείνω για την Αθήνα. Και αυτό θα το τηρήσω στο ακέραιο. Είναι θέμα αρχής. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όντας μέλος του ΠΑΣΟΚ, όντας ένας τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, θεωρώ ότι η μάχη που δίνεται αυτή τη στιγμή είναι κομβική και γι' αυτό είπα στην πρόεδρο ότι αν θέλει μπορεί να με βάλει σε μια μη εκλεγμένη θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, έτσι ώστε να δώσω κι εγώ τη μάχη πιο θεσμικά σωστά. Θα τη δώσω τη μάχη είτε έτσι είτε αλλιώς. Αλλά εφόσον θέλουν να με αξιοποιήσουν, τότε μια εκλογική θέση με κρατήσει συνεπή τουλάχιστον στο λόγο που έδωσα στην προεκλογική εκστρατεία. Η συγκρότηση των ψηφοθελητών είναι πάντα μια δύσκολη διαδικασία και νομίζω ότι είναι θέμα απλώς χρόνου να συγκροτηθεί. Τώρα, οι εκλογές 7 Ιουλίου έχουν πάρα πολλές ιδιαιτερότητες αυτή τη φορά. Συνιστούν έναν Ιωνί δεύτερο γύρο ευρωεκλογών. Οι ευρωεκλογές, οι οποίες το είπαμε και νωρίτερα, προεξόφλησαν έτσι εξελίξεις και στο εσωτερικό της χώρας. Για πρώτη φορά, δηλαδή, το αποτέλεσμα ανάγκασε την κυβέρνηση να προσφύγει πρόωρα στις κάλπες. Έχουμε εκτός κούρσας ανεξάρτητους Έλληνες και ποτάμι, έχουμε και την παράμετρο του Βελόπουλου. Το σχόλιο σας θα ήθελα. Κοιτάξτε, καταρχήν να το δούμε στην ολότητά του. Έτσι. Mm-hmm. Τι ήρθαν και είπαν οι ευρωεκλογές. Οι ευρωεκλογές είπαν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο κύριος Τσίπρας απέτυχε ως κυβερνήτης της χώρας, δηλαδή δεν κατάφερε μετά από 4 χρόνια διακυβέρνηση να πει στον ελληνικό λαό ότι αξίζει να συνεχίσει, ένα. Και δύο, έδειξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε να κάνει μια συντεταγμένη συγκρότηση του κεντροαριστερού χώρου, του σοσιαλδημοκρατικού χώρου, του χώρου του σοσιαλισμού, αν θέλετε, με τον παραδοσιακό τρόπο που τον ξέραμε. Αυτές οι δύο αποτυχίες έχουν ανοίξει το πεδίο για μια πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση για το μέλλον του δικού μας χώρου. Σε αυτό το πεδίο πιστεύω ότι το κίνημα αλλαγής έχει πολύ μεγάλο ρόλο να παίξει. Οι αρχές και οι αξίες δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες σήμερα είναι συντεταγμένες μαζί με το κίνημα αλλαγής, είναι αυτές πάνω στην οποία θα βασίσουμε την επόμενη μέρα. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ο δικός μας χώρος να έχει δύναμη, ώστε να μπορέσει μετά να μιλήσει στους ψηφοφόρους του Κινάλ,
σε πολλούς ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σε ανθρώπους οι οποίοι σήμερα έχουν επιλέξει συνειδητά να απέχουν από την πολιτική, έτσι ώστε να ξαναγίνει ένας σοβαρός κεντροαριστερός σοσιαλδημοκρατικός χώρος, τον οποίο έχει απόλυτη ανάγκη η χώρα. Πρέπει για να είμαστε αντίβαρο, πρέπει να έχουμε μια πολιτική πρόταση η οποία να λέει ότι εμείς είμαστε ο πόλος της κεντροαριστεράς, ο οποίος θα χτίσει το χώρο της επόμενης μέρας. Αυτό είναι το ένα. Αυτό είναι το αντίβαρο το οποίο λέμε. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την εθνική συνεννόηση, αυτό είναι μια πολύ σωστή πρόταση, η οποία βασίζεται στο εξής. Δεν μπορείς να ζητάς από μικρά κόμματα, από οποιοδήποτε μικρό κόμμα, να γίνεται πατερίτσα ενός μεγάλου. Εδώ έχουμε εθνικά θέματα και οι τρεις πλέον και τα τρία μεγάλα κόμματα έχουν υπογράψει μνημόνια, έχουν υποστηρίξει τα μνημόνια, έχουν υποστηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Άρα έχουμε κάθε λόγο να θέλουμε να τελειώσουμε αυτή τη διαδικασία με μια σύμπραξη όλων. Όχι πια μέσα σε ένα δίπολο το οποίο υπήρχε μέχρι τώρα, μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο θα βασιστεί πάνω σε πολιτικές προτάσεις και θα προχωρήσει την Ελλάδα συντεταγμένα μπροστά. Πάντως, ο κύριος Βενιζέλος, μεταξύ άλλων, είχε χαρακτηρίσει την παράταξη ως χορηγό αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το χαρακτηρισμό. Ο κύριος Βενιζέλος έχει τις απόψεις του, τις έχει υποστηρίξει. Εγώ πιστεύω πάντα ότι αυτός ο χώρος, λόγω των καταβολών του, είναι ο χώρος πάνω στον οποίο μπορεί να μπουν οι βάσεις για την επόμενη μέρα. Γιατί αν θέλετε, δεν υπάρχει άλλο κόμμα στο χώρο μας ο οποίος να έχει θέσει ένα όραμα για τη χώρα. Το όραμα αυτό του ΠΑΣΟΚ, το οποίο μπορεί να έχει ξεχαστεί μέσα στην πορεία, πιστεύω ότι πρέπει να το επαναφέρουμε για να δημιουργήσουμε μια αναγέννηση της παράταξης. Αυτό το όραμα ήταν ισχυρό. Και πιστεύω ότι είναι επίκαιρο σήμερα όσο ήταν και τότε. Θα είναι δύσκολο το δίλημα για το Κινάλ αν η Νέα Δημοκρατία δεν βγει αυτοδύναμη από την κάλπη. Δεν νομίζω ότι θα είναι δύσκολο το δίλημα, εφόσον όλες οι συζητήσεις γίνουν πάνω σε ένα προγραμματικό πλαίσιο και δεν είναι μια συναλλαγή τύπου πάρε τρία υπουργεία για να ψηφίζεις ό,τι φέρνω στη Βουλή. Εδώ πρέπει να είναι μια συνεργασία πάνω σε προγραμματικό πλαίσιο ή οποιαδήποτε συνεργασία έτσι, και όχι ένα πρόγραμμα συναλλαγής. Εγώ αυτό που θέλω είναι ένα ποσοστό και μια διαφορά με τα όμορα κόμματα με τα δικά μας, τέτοια ώστε να μπορούμε να παίξουμε ρόλο την επόμενη μέρα. Εφόσον το έχουμε αυτό, εγώ είμαι ικανοποιημένος.